εχθρός, η αιτία των προβλημάτων σας είναι κοινή. Είναι τα συμφέροντα των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των μεγαλοεμπόρων. Είναι οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που τσακίζουν τη ζωή για την ανάπτυξη των λίγων. Είναι αυτό που λέμε τα κέρδη τους ενάντια στις ζωές μας. Αυτοί καρπώνονται τον ιδρώτα και τον μόχθο της εργατικής τάξης, καταλυστεύουν την παραγωγή της αγροτιάς. Αυτοί δυσαυρίζουν είτε με κρίση, είτε με ανάπτυξη, είτε τώρα με τον πόλεμο στη γειτονιά μας. Αυξάνουν τα κέρδη τους σε αντίθεση με όλους εμάς, με τις λαϊκές οικογένειες που αγωνιούμε και ματώνουμε καθημερινά για ένα κομμάτι ψωμί και βλέπουμε τη ζωή μας να γίνεται καθημερινά χειρότερη. Από τη μία, οι τεράστιες ανατιμήσεις σε πετρέλαιο, καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές που αυξάνουν το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και οδηγούν στην υπερχρέωση των αγροτών, αντλούν, ενώ από την άλλη βιομήχανοι λιμένονται όλη αυτή την αγροτική παραγωγή, αντλούν υπερκέρδη μετατρέποντας τα είδη διατροφής σε είδη πολυτελείας με πολλαπλές συνέπειες για το λαό, την υγεία και την τσέπη του. Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τσακίζουν τα εργασιακά δικαιώματα, μειώνουν τους μισθούς, απολύουν τους εργάτες, τους στέλνουν στην ανεργία και την ανέχεια, βάζουν εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Συναγωνιστές, απέναντι σε αυτή την πολιτική, απέναντι σε αυτόν τον κοινό αντίπαλο, απαντάμε μαζικά, οργανωμένα, με τη δική μας συμμαχία, διεκδικούμε αιτήματα και λύσεις που θα δώσουν ανάσα στην καθημερινότητά μας. Ο μόνος δρόμος που έχουμε είναι η οργάνωση της πάλης. Δυναμώνουμε τα συνδικάτα μας, τους αγροτικούς συλλόγους, τους συλλόγους επαγγελματιών. Συντονίζουμε τους αγώνες μας. Αυτή είναι η δική μας απάντηση. Στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνισμένων αγροτών στο δίκιο του αγώνα τους. Καλούμε όλα τα συνδικάτα να πρωτοστατήσουν σε αυτή την οργάνωση αλληλεγγύης στην κινητοποίηση και τον αγώνα των αγροτών. Παίρνοντας το νήμα όμως από τη σημερινή συγκέντρωση, δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού σε όλη την Ελλάδα στις 28 Φλεβάρι στην Πανελλαδική Απεργία. Μέχρι όμως τότε δυναμώνουμε τη μάχη για να φτάσει το απεργιακό κάλεσμα παντού, σε όλους τους ανθρώπους του μόχθου και της βιοπάλης. Καλούμε όλους τους αγρότες, όλο τον εργαζόμενο λαό της Θεσσαλονίκης στη σύσκεψη που καλούν δεκάδες εργατικά σωματεία αύριο στις 11 η ώρα στο Πολυτεχνείο, ώστε στις 28 του Φλεβάρι να νεκρώσει η Ελλάδα, να δυναμώσουμε τη φωνή μας, να τρανώσουμε και να φωνάξουμε ότι ο λαός δεν θα προσαρμοστεί να επιβιώνει με τα ψίχουλα, ενώ η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων καλπάζει. Να δώσουμε συνέχεια στην αγωνιστική διεκδίκηση για μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος, των εργασιακών κοινωνικών δικαιωμάτων και της υγείας μας. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγωνιζόμενων αγροτών. Είμαστε μαζί σας, αγροτιά και εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά.